παράθυρο. Και μάλιστα αυτά τα παραδείγματα που λένε αφού Πασόκ και Νέα Δημοκρατία βρέθηκαν στην κυβέρνηση, γιατί να μην μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να το κάνει αυτό με τη Νέα Δημοκρατία, είναι επίκως εντελώς άστοχα. Βέβαια, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι είναι το ίδιο το, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, αυτό όμως το ερώτημα, αυτό το θέμα δεν προέκυψε μόνο μέσα από πολιτική ανάλυση. Προέκυψε και από ορισμένα δημοσκοπικά ευρήματα. Που λέει το 65% το θέλει. Κοιτάξτε. Δεν μπορεί το 65% να είναι ψηφοφόρο του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. 45% του ΣΥΡΙΖΑ. Διάχυτο στον κόσμο γενικά υπάρχει μια διάθεση ενότητας που όσο πιο πλαταίνει αυτό γίνεται και πιο ασαφής. Τι θέλει ο κόσμος της αριστεράς, θα σας πω εγώ μόνο. Θέλει συμπόρευση και σύμπλευση ολόκληρης της αριστεράς. Ό,τι δημοσκοπικά, ό,τι και να λέει το ΚΚΕ, ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να λέει η Ανταρσία, κάντε στον κόσμο της αριστεράς οποιοδήποτε γκάλουπ, θα σας πει όλοι μαζί. Τώρα λοιπόν που έχουν τσαλακωθεί γενικά μέσα στη βάση παλιές διαχωριστικές γραμμές και υπάρχει, έπεσε το στυλό μου, και υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια πορεία απελευθέρωσης από τις, πλατιές, από τις παλιές πελατειακές σχέσεις, εξαρτήσεις, στερεότυπα κτλ. Και σε αυτή την πορεία απελευθέρωση μας προσεγγίζει, αλλά δεν είναι κόσμος αριστερός ή δεν είναι ακόμα κόσμος αριστερός. Εμείς θα θέλαμε να γίνει κόσμος αριστερός φυσικά. Ναι. Δηλαδή δεν μιλάμε για μια καταπλειοψηφία αριστεροποίηση της ελληνικής κοινωνίας, θα είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. Αν αυτός ο κόσμος ο οποίος μας προσεγγίζει δεν πιστεύει ότι υπάρχει δυνατότητα για κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από μόνος του, δηλαδή να μπορέσει να πάρει πάνω από 151 βουλευτές, ναι, και επειδή βλέπει ότι είναι δύσκολη η σύμπραξη, παρόλο που εγώ πιστεύω ότι και με αυτοδυναμία, που είναι μια πιθανότητα σήμερα η αυτοδυναμία, πριν ένα χρόνο δεν φαινόταν καμιά τέτοια προοπτική. Σήμερα υπάρχει μια τέτοια προοπτική. Εγώ πιστεύω ότι πάλι χρειάζονται. Πάλι βγήκαν δημοσκοπήσεις. Πάλι χρειάζονται. Σας δώσανε τρεις μονάδες και βγήκαν άλλες δύο που σας δίνουν μια μονάδα. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι άλλο πράγμα. Αυτό θα σας το πούνε και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, όλοι οι δημοσκόποι, από την πραγματική εκτίμηση της εκλογικής στιγμής. Και όταν υπάρχει ένα 35% σταθερά που δεν απαντάει, δεν τοποθετείται. Και δεν απαντάει τώρα υπέρ σας, σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η αυτοδυναμία. Αυτό είναι μια απάντηση που μου το είπε ένας δημοσκόπος από τους πιο γνωστούς. Εγώ δεν έχω σχέση με δημοσκόπους. Σε μια συγκέντρωση έτυχε να πέσω πάνω και μου είπε αυτό, πάρ' το υπόψη σου, σκέψου το κτλ. Δεν έχω δηλαδή επιστημονικές γνώσεις, ούτε με απασχολούν οι δημοσκοπήσεις κατά κύριο λόγο. Εγώ οι δημοσκόπηση πάντως που αναφερόμαστε, ίσως θα έπρεπε να τη δούμε και με μια άλλη ανάγνωση. Δεν είναι μόνο η εκδοχή και η ανάγνωση του ιστορικού συμβιβασμού που λέμε αλλά ελληνικά, την οποία εσείς την απέφχεστε, την απορρίπτετε. Υπήρξαν και δηλώσεις χθες στελεχώς ότι την απορρίπτετε. Μπορούμε να τη δούμε τη δημοσκόπηση και ανάποδα, ότι οι 6 στους 10 πολίτες είναι κατά της πόλωσης. Είναι κατά αυτής της ακραίας πόλωσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία. Κοίταξε, εγώ δεν το αμφισβητώ αυτό. Καταρχήν είμαστε εμείς σαν κόμμα είμαστε ενάντια στην πόλωση. Δεν πιστεύουμε ότι μέσα από την πόλωση. Και παίρνετε 150. Πόλωση, ξέρετε τι σημαίνει. Πόλωση σημαίνει τα πραγματικά προβλήματα να κρυφτούν, γιατί αυτό κατά κανόνα γίνεται, πίσω από προβλήματα είτε δευτερεύοντα είτε και εντελώς ψευδεπίγραφα. Άλλη, και αυτό δεν βοηθάει. Οτιδήποτε δεν βοηθάει να πας στην καρδιά των προβλημάτων, δεν βοηθάει να τα αντιμετωπίσεις. Εγώ καταλαβαίνω αυτή τη διάθεση που έχουν οι πολίτες. Και αυτό όμως που είναι, που πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες που μας προσεγγίζουν, γιατί και ένα τμήμα που μας προσεγγίζει τέτοια άποψη έχει. Χθες ακόμα ήταν στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, βλέπει ας πούμε ότι παρά να έρθει σε ένα χώρο που τώρα τον γνωρίζει μόνο του, καλό θα ήταν να έχει και κάποιους ας πούμε που να είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Έχετε να σας ψηφίσετε, δεν νιώθηκε πολύ καλά. Και όλα υπάρχουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο κόσμος που χειραφετείται είναι από πλήρως απελευθερωνόμενος μέχρι κόσμος ο οποίος έχει πάρα πολλές αμφιβολίες
και για μας και για το χώρο που ήταν. Παιδί μου, και παίρνει 148 βουλευτές, σου λέω εγώ. Ναι. Στο τσακ για την αυτοδυναμία. Με κάποιου λοιπόν δεν πρέπει να πάρει. Να καταλάβει αυτός ο κόσμος είναι το εξής. Ότι γιατί εσύ θες ή 148 ή 150 ή 160 ή 170 βουλευτές για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είναι με πραγματικούς όρους εκ διαμέτρου αντίθετο από το πρόγραμμα που οδήγησε τη χώρα με διαδοχικές συγκυβερνήσεις. Συμφωνούμε. Αλλά εδώ, κυρία Βαλαβάνη, θα συμφωνήσετε στο εξής. Εγώ θα σας πω και το εξής. Η πιθανότητα αυτοδυναμίας δεν μπορεί να αποτελέσει πρόσχημα για να μην απαντήσετε ποτέ στο θέμα των πιθανών συμμαχιών. Δηλαδή, όταν σου με ποιον θα πας, τι θα κάνετε, θα λες, κοιτάξτε, θα πάρω αυτοδυναμία. Εμείς έχουμε πει ότι θέλουμε μια κυβέρνηση. Το κόμμα που κατεξοχήν μιλούσε για κυβερνική συνεργασία εμφανίζεται τώρα μπροστά στο αδιέξοδό του να μιλάει για αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια αλλαγή δεν θέσης. Δεν είναι καθόλου αδιέξοδο. Είναι το αντίθετο. Πριν δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτοδυναμία. Μα ιδεολογικά δεν θέλατε κυβερνήσει. Μα ιδεολογικά δεν θέλατε. Δεν ήταν επειδή είχατε δύναμη. Και τώρα δεν θέλετε. Εμείς και αυτοδύναμοι να είμαστε και αυτοδύναμοι να είμαστε, προτιμούμε να είμαστε, αφού εμείς μιλάμε με όρους κοινωνικών και πολιτικών μετώπων. Όταν μιλάτε υπέρ της απλής αναλογικής όμως που έχει μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό σημαίνει κυβερνήσεις συνεργασίας, αν βεβαίως το καταλαβαίνω. Μα η λύση της αυτοδυναμίας είναι μια λύση ανάγκης. Δεν είναι μια λύση προτίμησης για μας. Όταν εμείς λέμε ότι χρειάζονται κοινωνικά μέτωπα στη βάση των εργαζομένων, αγωνιστικά μέτωπα, με βάση αυτό το αδιέξοδο που υπάρχει μπροστά στη ζωή. Και τώρα, αυτό πρέπει να εκφραστεί να σας πολιτικά. Και εγώ πιστεύω ότι θα εκφραστεί και πολιτικά. Και μέσω του ψήφου. Δηλαδή, ο ψήφος και σε άλλα κόμματα μπορεί να αποκτήσει. Συγγνώμη, λέω ο ψήφος γιατί στο Ηράκλειο. Ξέρω γιατί γίνει σχόλιο. Το λέμε έτσι. Και μιλάω κριτικά σε πολλά τέτοια. Είναι σερνική η ψήφη και γι' αυτό όσο κι αν με μαλώνουν. Διότι ψηφίζανε άντρες και η γυναίκα ψήφιζε ότι ψήφιζε ο άντρας. Από εκείνη την εποχή. Να σας πω, εχθές ο Ντατσόπουλος έφυγε βέβαια, δεν είναι σε εσάς. Είπε ότι υπάρχει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να φτιάξει λαϊκή πολιτοφυλακή και ένα δεύτερο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θα κάνει στους προϋπολογισμούς. Είμαι πολύ, λέει, περίεργος να δω πώς θα αντιδράσουν οι πολιτοφύλακες όταν δούνε ότι η γραμμή του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού θα είναι κυρίαρχη. Αυτό ακριβώς είπε. Γελάτε. Γελώ, γιατί και για τη λαϊκή πολιτοφυλακή και για τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια άποψη για το πλεόνασμα που είναι άλλο πράγμα από τους ομάδες περιφρούρησης λαϊκών αγώνων, δεν έχει πει ο κ. Λαφαζάνη. Και τι γελάτε. Με συγχωρείτε. Αυτό έχει πει. Ομάδες περιφρούρησης λαϊκών αγώνων στις γειτονιές. Εσείς ξέρετε λαϊκούς αγώνες που να μην είχαν ποτέ περιφρούρηση? Όχι, γιατί δεν γελάτε, εγώ δεν στην ιστορία, ούτε σήμερα υπάρχουν. Μα δεν είναι κάτι που και δεν σε ένα τόσο ανώμαλο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να περιφρουρήσεις τους αγώνες σου. Οι ίδιοι εργαζόμενοι θα τους περιφρουρήσουν, δεν θα τους περιφρουρήσουμε εμείς. Εμείς θα περιφρουρήσουμε τα του οίκου μας και οι εργαζόμενοι τα δικά της. Τη Μαρφίνη, γιατί δεν την περιφρουρήσατε? Τώρα πάτε αλλού. Τώρα πάτε αλλού. Όχι, εγώ θα σας θέσω τα ζητήματα τι εξυπηρέτησε η Μαρφίν. Η Μαρφίν ήταν μια ταφόπα πλάκα στο ξεκίνημα ενός τεράστιου λαϊκού κινήματος. Εκείνη την ημέρα, ήταν ταφόπλακα σε αυτό το κίνημα. Έκανε ένα χρόνο για να ξανασηκώσει κεφάλι μετά τη Μαρφίν. Ποιοι ήταν μπροστά? Για πέστε μου. Αυτά είναι τα στημένα που ξέρουμε πολύ καλά από τη βόμβα στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Βολόνια. Τι εξυπηρετούν? Και ιστορικά, εν πάση περιπτώσει, μετά από 5-10 χρόνια μαθαίνετε πάντα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.